Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη. Χρόνια χαίρετε, πολλά. Χαίρετε. Χριστός Ανέστη. Σας παρακαλώ για την ενότητα του ουσιαστικού λόγου, πείτε την ιδιότητα της κυρίας Πανού. Είναι ερευνήτρια, είναι δικαστήνα. Ερευνήτρια δεν λέει τίποτα. Ερευνήτρια είναι και ένας ιδιωτικός detective. Είναι δικαστήνα. Είναι. Έτσι. Πρόεδρος της Επιτροπής. Πρόεδρος της Επιτροπής. Και είναι δικαστής. Δικαστής, βεβαίως. Δικαστής. Έτσι. Εννοείται. Δεν είναι μέλος κάποιας Επιτροπής. Όχι, κύριε Βιεννάκη. Μα είναι δυνατόν. Είναι δικαστήνα, κανονική δικαστήνα. Όλα είναι δυνατά. Μπορεί ο Βιεννάκης να τα αντικαταστήσει αύριο, να τη μεταθέσει στην Ορεστιάδα. Λέτε. Δεν ξέρω, λέω, μπορεί. Να έχει κανένα ξάδερφο στην Ορεστιάδα ή συγκεκριμένη ή κανένα για να μην. Πώς άλλαξαν τα δύο μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Άμα γίνει και αυτό, νομίζω ότι ο Αβγενάκης από τη Λάρισα και πάνω δύσκολα θα ανεβαίνει μετά. Η ουσία της υπόθεσης είναι. Έτσι κι αλλιώς δεν ανεβαίνει, αλλά. Δεν ανεβαίνει. Εντάξει. Τώρα η ουσία της υπόθεσης, κύριε Αποστολίδη, είναι ότι βγήκε αυτό το θέμα σήμερα που είναι θεματάρα, επνίγει από τα μέσα ενημέρωσης Αθήνας με τον τρόπο που επνίγει. Γιατί τι περιμένατε. Δεν ξέρω τώρα, περίμενα να υπάρχει μια ευαισθησία τουλάχιστον, κάτι να υπάρχει, δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Εσείς τι λέτε τώρα μετά από αυτό? Υπάρχει δικαστής στην επιτροπή αυτή διοντολογία ΣΕΠΟ, η κυρία Ιωαννίδου, που είναι και αυτή δικαστήνα. Αυτή θα επιληφθεί, η οποία μπορεί να σώσει τον Ολυμπιακό. Ακούστε να σας πω. Αυτά τα μέλη της επιτροπής, να κάνετε πρώτα την ερώτηση εκεί, ποιος θα τα διορίσει? Ο Αβγενάκης. Είναι δικαστές, τακτικοί δικαστές, οι οποίοι έχουν ήδη διοριστεί εδώ από την αρχή, από το 2015 και μετά. Δηλαδή, εάν είναι τακτικοί δικαστές, κοιτάξτε, υπάρχει ελπής. Υπάρχει ελπής. Το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο είναι τι προσκόμματα στη συγκέντρωση του φακέλου και στα αποδεικτικά μέσα θα παρουσιαστούν. Να πω ένα παράδειγμα. Μάλιστα. Στην υπόθεση Μαρινάκη για το χοντρό το σκάνδαλο, ναι, είχαν γίνει 15 αιτήσεις εξαιρέσεως του κυρίου Δασκαλόπουλου. Ναι, θυμάμαι. Του εισαγγελέα. Ναι, ναι. 15. Ναι. Δεν προλάβαινε ο άνθρωπος, δηλαδή δεν προλάβαιναν τα δικαστικά συμβούλια να απορρίπτουν την αίτηση εξαίρεσης που υπέβαλαν οι δικηγόροι των εμπλεκομένων και του Ολυμπιακού και του Μαρινάκη. Βέβαια. Και πριν καν απορρευτεί, το επόμενο δευτερόλεπτο κατατίθεται νέα αίτηση. Μάλιστα. Για να πηγαίνουμε μήνες πίσω. Τώρα βλέπετε αφού ότι το ίδιο λοιπόν θα γίνει. Κάποια στιγμή τους πρόλαβε ο κύριος Δασκαλόπουλος. Ακούστε, τα έχουν μεγάλη σημασία αυτά που θα σας πω. Ναι, ναι. Δεν μακρηγορώ αντίκως. Όχι, όχι, βεβαίως. Αφού λοιπόν πρόλαβε ο κύριος Δασκαλόπουλος μια φορά και κατέθεσε ένα βούλευμα 1000 σελίδων περίπου, μια πρόταση. Μάλιστα. Τους πρόλαβε και κατετέθη. Άρα η 16η αίτηση εξαιρέσεως δεν είχε λόγο, δεν μπορούσε να εξεταστεί, ήταν παράτυπη. Ναι. Άρχισαν να παρετούνται τα μέλη και να δηλώνουν κολλήματα τα μέλη του δικαστικού συμβουλίου που θα έβγαζε το βούλευμα. Απίστευτο. Τη μια παρετεί το ένας, την άλλη έκανε ένσταση εξαιρέσεως ο άλλος, γιατί ήταν συγγενής με κάποιον δικηγόρο, κάποιου κατηγορουμένου. Την άλλη ο άλλος δεν ήθελε, κάποια άλλη μετακόμισε, ξέρω εγώ, στην Αμερική. Και ακόμη βούλευμα έκανε 2 χρόνια, 2,5. Και το βούλευμα που βγήκε τι έλεγε? Τι έλεγε? Διατάσσει περαιτέρω ανάκριση για να διευκρινιστούν άλλα σημεία. Ναι. Ενώ η πρόταση του Δασκαλόπουλου ήταν παράδειγμα, θα αποτελεί παράδειγμα ουσιαστικού και νομικού λόγου για τις επόμενες γενιές των φοιτητών και νομικών που θα τη διαβάζουν. Με αποτέλεσμα, εφόσον ξαναπήγε στην ανάκριση με απόφαση του Συμβουλίου, αυτή η υπόθεση άρχισαν να καταθέτουν νέοι μάρτυρες, νέα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία ερχόταν να αντικρούσουν τις παραδοχές και τα στοιχεία του υλικού που υπήρχε στην δικογραφία. Με αποτέλεσμα, η νέα πρόταση του νέου εισαγγελέα που θα έγινε να ήταν πρόταση επιτελείως διαφορετικού φακέλου από αυτόν που υπήρχε. Αυτά δεν γίνουν. Ώστε το νέο βούλευμα να αφαιρέσει πολλά κακουργήματα. Αυτά δεν γίνουν. Μόνο στην Ελλάδα. Εγώ δεν το καταλαβαίνετε τι λέω. Η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή. Στα πρώτα χρόνια της δικηγορίας μου επισκεφτεί, με χωρίο δεν λέω ονόματα, έναν οικογενειακό φίλο ο οποίος έβγαινε στη σύνταξη, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ναι. Εγώ νεαρός δικηγόρος. Πόντιος, από τους λίγους πόντιους που υπήρχαν και μου λέει, του λέω πώς αισθάνεστε τώρα κύριε πρόεδρε που θα φύγετε από την δικαιοσύνη και δει από την κορυφή της ιεραρχίας. Ναι. Μιλήσαμε λίγο ποντιακά και μου λέει
Χάμπο, ελέψα την και με δείχνει. Βλέψα αυτήν και βλέψα μου δείχνει αυτή. Το άγαλμα ναι. τη Θέμηδο. Μάλιστα. Με το μαντίλι στα μάτια και τη ζυγαριά. Τυφλή, ναι. Τι βλέπω, λέω. Γιατί λέει φοράει το μαντίλι, λέω για να μην ελέπλεω του διαδίκου. Να είναι απροσωπόλητη. Όχι, μου λέει πουλή. Για να μην ελέπτα εγκλήματα που κάνουμε. Καλό. Καλό, καλό. Εντάξει, καλό. Σταματώ εδώ. Ωραίο. Τώρα ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός και ο Ατρόμητος. Τι θα γίνει, παιδί. Τι θα γίνει. Ναι. Με τον κύριο Μαρινάκη, σας πληροφορώ ότι οι πρωθυπουργοί δεν μπαίνουν φυλακή. Είναι όρος πολιτικός. Μάλιστα. Είναι πρωθυπουργός ο Μαρινάκης, δηλαδή. Στο ποδόσφαιρο, βέβαια, πρωθυπουργός είναι. Ποιος διατάζει. Και δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Εμείς δεν θέλουμε να μπει κανένας φυλακή, κύριε Αποστολίδη. Δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε οι αθώοι να θώνονται. Α, μπράβο, αυτό θέλουμε. Και αυτοί που είναι να μπαίνουν φυλακή να μπαίνουν. Α, μπράβο. Δεν θέλουμε να μπαίνει κανένας φυλακή χωρίς να φταίει. Πώς θα γίνει. Αλλά τώρα του ότι ο πρωθυπουργός, ο πραγματικός. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης. Το ότι δεν έχει ασχοληθεί και του έχει ξεφύγει. Ή προσπαθεί εμβαλωματικά να καλύψει όλα αυτά. Μα εδώ γίνεται χαμός και δεν... Ο πρωθυπουργός του Πειραιά κάνει. Τι κάνουμε τώρα σε αυτήν την περίπτωση εμείς. Καθόμαστε και κάνουμε τους ηρέμους. Εδώ έχει δικαίωμα να παρέμβει και ο επίσημος ΠΑΟΚ. Πούντος. Και οι υπόλοιπες ομάδες. Ναι. Και ο οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον. Μέχρι και ο κύριος Κούγιας έχει δικαίωμα να παρέμβει. Γιατί, το ξέρετε. Γιατί. Θα παρέμβει. Σιγά μην παρέμβει. Θα παρέμβει ο κύριος Κούγιας. Δεν νομίζω. γιατί να παρέμβει ο Κούγιας. Γιατί τον ενδιαφέρει το δίκαιο. Α, καλά. Εντάξει. Γι' αυτό το λόγο παρενέβη υπέρ του Ολυμπιακού και κατά του ΠΑΟΚ. Για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη, ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς. Βέβαια. Γιατί να μην παρέμβει. Να παρέμβει και ο κύριος Κούγιας. Πάντως να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή πάει σε Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, όπου προείσταται δικαστήνα η κυρία Ιωαννίδου, η οποία σύμφωνα με τα όσα λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, που δεν ξέρω αν και κατά πόσο ισχύει, είναι δεσμευτική η εισήγηση της προηγούμενης Επιτροπής αυτής που διάβασα πριν από λίγο της Ερευνητικής Επιτροπής. Γιατί αλλιώς γιατί να την έχουμε την Ερευνητική Επιτροπή. Να κάνει έρευνα σε τι και να μην την λαμβάνουμε υπόψη μας το τι ακριβώς γίνεται. Εδώ εγώ έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση της ΕΕ. Συνεπείς με τα νομικά. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να είμαστε και με τον χωροφύλαξη και με τον εγκληματία και με τον αστιφύλαξη. Μάλιστα. Εάν κάποιος θεωρεί νομικά ότι η άποψη μιας διοικητικής επιτροπής, όπως ήταν αυτή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ναι, είναι δεσμευτική για την τακτική δικαιοσύνη, ως απεφάνθηκε το εφετείο με μειοψηφία βέβαια. Μάλιστα. Ένας δικαστής είπε ότι δεν δεσμεύεται. Είναι δεσμευτική, πολλό δε μάλλον δεσμευτικότατη, έτσι, είναι η εισήγηση ενός δικαστού. Εγώ πάντως στη νομική μου άποψη τη λέω. Εφόσον κατά το Σύνταγμα έχουμε δύο βαθμούς δικαιοδοσίας δικαστικής και ο πρώτος βαθμός μπορεί να αποφασίσει ανεξάρτητα ακόμη και με το παραπεμπτικό βούλευμα ή την πρόταση του εισαγγελέα και το εφετείο μπορεί να ανατρέψει αθωτική ή καταδικαστική απόφαση του πρώτου βαθμού μέχρι τον Άριο Πάγο και μέχρι να εξαντληθούν τα ένδικα μέσα τα οποία σε κάθε διαδικασία παρέχονται, καμία πρόταση και καμία απόφαση δεν είναι δεσμευτική. Μάλιστα. Αυτή είναι η ανεξαρτησία και η ελευθερία του δικαστή να κρίνει στην ουσία. Και τι θέλω να πω, κύριε Πετρουλάκη. Ναι. Σκοτώνει κάποιος. Μάλιστα. Βγαίνει ένας εισαγγελέας και λέει να παραπεμφθεί αυτός γιατί τον σκότωσε. Ναι. Και συμφωνεί το δικαστικό συμβούλιο και λέει να παραπεμφθεί και παραπέμπεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο να δικαστεί. Μάλιστα. Και το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τον κρίνει ένοχο και τον καταδικάει σε ισόβια κάθριξη. Κάμια έφεση. Ναι. Δεν δεσμεύεται κανένας. Το εφετείο μπορεί να τον αθωώσει και να πει δεν βγαίνει το αδίκημα. Ή να γίνει και το αντίστροφο. Να πάει το πρώτο δικαστήριο και να τον αθωώσει, να ασκήσει έφεση ο εισαγγελέας και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, το μεικτό ορκωτό εφετείο, να τον καταδικάσει σε ισόβια. Μάλιστα. Έτσι. Η ουσία δεν υπόθεσης... δεσμεύονται τα δικαστήρια της ουσίας ούτε από βουλεύματα, ούτε από πρωτόδικες αποφάσεις, ούτε από εισηγήσεις. Ναι. Γιατί υπάρχουν αρχές στην απονομή του δικαίου, έτσι, η αρχή της ελευθέρας εκτίμησης των αποδείξεων και της κατασυνείδησης κρίσης,
όπου δεν είναι τίποτα δεσμευτικό και αποφασίζει ο δικαστής. Μάλιστα. Αυτή είναι εμένα η νομική μου άποψη. Όλα τα άλλα, ναι, δηλαδή συμφωνώ με τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά τι σημασία έχει. Ναι, ναι, ναι. Η ουσία της υπόθεσης αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Γεραπετρίτης προχτές μας είπε, ρε παιδιά, αφού είμαστε Ολυμπιακοί, ας τελειώσει το πρωτάθλημα, χαρούμε κι εμείς. Αυτό βγήκε και είπε ο αξιοπρεπής κύριος Γεραπετρίτης. Το έχετε υπόψη σας? Εγώ είπα επί του νομικού θέματος. Α, καλά. Άλλο... Κάνεις τρίπλα τώρα. Όχι, όχι. Εγώ είπα συμφωνώ με τον Γεραπετρίτη όταν ομίλησε και είπε ότι δεν δεσμεύεται το εφετείο, ναι, από την ουσιαστική κρίση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μάλιστα. Το είπε ο Γεραπετρίτης. Μάλιστα. Ο οποίος είναι σοβαρός το καθηγητής. Εντάξει, καμία αντίρρηση. Εδώ όμως... Τώρα θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα, εντάξει, δικαίωμά τους θα τους το δώσουμε κιόλας. Πάντως τι πρωτάθλημα να πάρουν? Εδώ στείλουν αγώνες, κύριε Αποστολίδη. Εδώ φαίνεται, εδώ λέει, εμείς δεν τα λέμε. Ελάτε καλέ, στείλουν αγώνες. Ποιος έστειλε αγώνες, Ολυμπιακός? Έτσι λέει, κυρία Σπανού, ξέρω εγώ. Ελάτε, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύετε αυτό. Λάθος κάνει. Ναι, αλλά τώρα τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, πείτε μας εσείς? Γιατί είπατε κάτι για την. Όλες τις παρεμβάσεις που προβλέπονται από το σύστημα, από το δίκαιο. Άμεσα δηλαδή. Άμεσα βέβαια και να κινηθεί άμεσα. Έχει ένομο συμφέρον. Βέβαια έχει ένομο συμφέρον. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση να πω ότι υπάρχει μία ενημέρωση η οποία έγινε στην και την ξέρει Γούλφς, η ομάδα η οποία παίζει, και θα έχουμε το εξής φαινόμενο. Να ξέρετε, κύριε Αποστολίδη, μπορεί να μην παίξει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη και να παίζει στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό? Δηλαδή θα τον αποκλείσει η UEFA από τα παιχνίδια μόνο με την παραπομπή, γιατί είχε γίνει στην περίπτωση της Φενέρ. Στο παρελθόν, Φενέρμπαχτσέ, την περίπτωση της Μέταλιστ που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχασε. Ιταλικές ομάδες πριν αποφασίσει. Και Σκεντέρμπεου από την Αλβανία. 10 χρόνια έφαγε. Ναι. Και υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, μόνο με την παραπομπή να τον αποκλείσει η UEFA, ενώ στην Ελλάδα να μην κάνουμε. Εδώ βγήκε σήμερα ο Αυγενάκης. Βγαίνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Κώστας Οχίτας, που είναι και φίλος μας και είναι και της Ελληνικής Λύσης, και του κάνει 4 ερωτήσεις. Πες μας, ποια είναι η γνώμη σου για το ποδόσφαιρο, τι θα γίνει με το πρωτάθλημα, πότε σκέφτεσαι να αρχίσεις, τι πρέπει να κάνεις. Και αυτός ξεκίνησε από το Κορδελιό, πήγε στην Καλαμαριά, δεν μας είπε τίποτα στην ομιλία του και έφυγε. Και ξανασηκώνει το Χίτας. Ναι. Εδώ η γνωστή μας και η φίλη μας, η Σύνθια Ισάπικα. Μάλιστα. Παιδί, μπράβο. Γνωστό. Μπράβο, σωστό. Νεοδημοκράτησα από τα γενοφάσια. Τι φάγανε. Τι φάγανε. Και την πάω πολύ. Του έκανε 2 ερωτήσεις και τις κόψαν την εκπομπή. Την κόψαν, δεν γίνονται αυτά. Επειδή τόλμησε να του κάνει ερωτήσεις για τον ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά κάτσε, η Νέα Δημοκρατία αλλιώς μας τα έλεγε πριν από τις εκλογές, κύριε Αποστολίδη. Άλλαξε το σκηνικό, αλλάζει το σκηνικό. Κοιτάξτε, υπάρχει η Νέα Δημοκρατία και ο Μαρινάκης. Α, είναι άγονται και φέρονται, εννοείται. Κοιτάξτε να σας πω, δεν ξέρω τι γραμμάτια υπάρχουν ή τι δεσμεύσεις υπάρχουν. Μάλιστα. Δεν μπορώ να ξέρω. Ούτε εμείς μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι και τον Αβγενάκη κάποιοι τον ψήφισαν. Εντάξει. Εξελέγει βουλευτής, έτσι δεν είναι? Ναι, σκόψουν. Ναι, εντάξει, φυσικά τον ψήφισαν, εννοείται. Στην Κρήτη. Κάποιοι τον ψήφισαν στην Κρήτη. Έτσι, εννοείται. Εκεί βέβαια να πω και το εξής, το οποίο νομίζω ότι και εσείς συμφωνείτε σε αυτό, ότι εμείς θέλουμε εδώ, πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως, οι αθώοι να μην πάνε φυλακή, οι ένοχοι να πάνε φυλακή, αλλά από την άλλη πλευρά τι θα γίνει και με τα αθλητικά? Εδώ είναι στημένα παιχνίδια. Λέει, βγαίνει μια κυρία η οποία είναι δικαστήνα. Δεν το πιστεύω, δεν υπάρχουν. Ναι, δηλαδή τι λέτε ότι θα γίνει, λέτε ότι να την πηδήξουν στο τέλος? Α, μην παραξενευτείτε. Όπα, γιατί? Κοιτάξτε να σας πω, ακούστε να σας πω. Ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ομάδα όπου οι πρόεδροι του ένας πίσω από τον άλλον πήγαιναν φυλακή και καταδικάζονταν για χοντρά δικήματα. Να αρχίσω από πού? Από Σαλιαρέλη, από Κοσκοτά. Ναι. Ο άλλος ο οποίος βγήκε μετά, διότι είχε σκλήρυνση κατά πλάκα, κατά πλάκας, με συγχωρείτε. Ο Κοκαλής. Πώς το λέγανε από τη φυλακή? Ποιος? Τέλος πάντων, ένας έτσι, που υπήρξε πρόεδρος. Από ποιους πρόεδρους? Την τελευταία 20ετία, 30 ετία να σταματήσω. Ναι. Και συμφωνώ. Δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Ναι, ναι. Παρότι οι πρόεδροι του, ο Κοσκοτάς, το μεγαλύτερο κλέψιμο. Ο Λούβαρης. Με το Λάγιο Ντέταρη που τον φέρνανε εκεί και όλες αυτές τις λοβιτούρες. Δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Ενώ οι πρόεδροι του ήταν έγκλειστοι. Έγκλειστοι.
Ακριβώς. Εγκλειστή. Και... καταδικασμένη με αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων. Και ο κόσμος όλος περίμενε να μάθει τι θα γίνει και πάλι το 91 επί Νέας Δημοκρατίας επιφάνης πάλι πετραλιά. Χαρίστηκαν τα χρέη του Ολυμπιακού. Είναι γνωστά αυτά, τα έχουμε πει 100 φορές. Να τα λέμε όμως. Το Καραϊσκάκι το πληρώσαμε. Το πληρώσαμε εμείς. Τα γνωστά αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα. Όχι και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Άρα εσείς λέτε ότι μπορεί να την πηδήξει ο κύριος Μαρινάκης στο τέλος. Αυτό λέτε. Α, ναι, λέω μπορεί. Μπορεί. Βεβαίως, μπορεί να την πηδήξει. Λόγω του ότι ας πούμε υπάρχουν σχέσεις... Διότι οι πρωθυπουργοί δεν πάνε φυλακή. Μάλιστα, ωραίος. Δεν έκανε πρωθυπουργό να πήγε φυλακή, όχι. Ούτε ο Ανδρέας δεν πήγε, σωστά. Μα δεν πήγε, ούτε ο Ανδρέας. Ναι, ούτε ο Ανδρέας πήγε. Κανένας πρωθυπουργός δεν έχει πάει φυλακή. Αυτό είναι ένα θέμα, πραγματικά. Άρα επειδή λέτε ότι ο Μαρινάκης λοιπόν είναι πρωθυπουργός του ποδοσφαίρου, δεν πάει φυλακή ποτέ. Ναι, ναι, δεν πάει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Μπάμπη Αποστολίδη για την τοποθέτησή του. Να είστε καλά. Οι δήμαρχοι πάνε, γι' αυτό δεν είναι δήμαρχος. Έχει βάλει άλλο. Το Μόραλι. Το βοηθό του έβαλε. Ναι, έβαλε το βοηθό το Μόραλι. Και ξέρατε, ο Μόραλι, εσύ καλό παιδί. Ο μπαμπάς είναι από το Σιδηρόκαστρο Σερών. Δώσ' του μια πάστα που λέει και ο Σαββίδης, συγχωρεμένο. Όχι, και τίμιο παιδί. Ο μπαμπάς του μεγάλο στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Του Μόραλι. Το Σιδηρόκαστρο, βέβαια. Και ήταν από του εξαιρετικού καθηγητέ τη μέση εκπαίδευση. Και πώς χάλασε. Ήταν πολύ αξιόλογο. Δεν χάλασε γιατί πήγε στον Πειραιά, έγινε Ολυμπιακός. Δεν είναι ο Φασούλας, χάλασε. Ολυμπιακός έγινε. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις που αναμένονται, κύριε Αποστολίδη, εντός των επόμενων ημερών. Και εύχομαι, όπως είπατε, ο ΠΑΟΚ να παρεύει, να ξυπνήσει και να κάνει μια παρέμβαση. Γιατί ο ΠΑΟΚ κρατάει μια στάση, δεν την έχω αξιολογήσει αυτή. Δεν ξέρω τι κάνει. Αν ήταν δεν ανάποδα, ξέρω, αν ήταν μπορεί... ο ΠΑΟΚ στη θέση του Ολυμπιακού, ξέρω, θα είχε. Μπορεί να παίζονται άλλα πράγματα, δεν ξέρω. Τι άλλα πράγματα? Αυτά που γίνονται στην Αμερική, δεν ξέρετε, συμφωνίες που γίνονται. Οι αλλαξοκολλιές, δεν ξέρω. Λέτε να έχουν σχέση? Δεν ξέρω. Εδώ βρίζονται, τι σχέση να μπορεί να έχουν? Καλά βρίζονται τώρα. Μάλιστα. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα κάνουν. Περιμένουν κάτι θα κάνουν. Για να δούμε. Ευχαριστούμε τον Μπάμπη Αποστολίδη για τα όσα μας είπε. Ο νόμος, ναι. Ο νόμος που ψηφίστηκε για αφαίρεση βαθμών σε τέτοιες περιπτώσεις και όχι για υποβιβασμό. Να θυμάται ο κόσμος, δεν έγινε για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό έγινε. Ακριβώς αυτό είπα και γιατί εγώ. Γιατί ξέραν τι, ξέραν αυτό. Ή έβλεπαν ή φοβόταν τι ερχόταν από αυτό πίσω. Είπα και εγώ, ότι ξέρανε και το περάσανε πολύ ωραία επικοινωνιακά με την προπαγάνδα τους κάτω στον Πειραιά, ότι είναι για τον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Ναι, δεν είναι μπράβο. Για τον ΠΑΟΚ, για τον αυτά Ολυμπιακό τα έχει. Έχω πει εδώ και 5 μέρες, 6 μέρες. Αυτό ακριβώς, την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν. Ακριβώς, την ίδια μπάλα βλέπουμε που λέμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας.